Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να αρχίσω με ένα σχόλιο για τα χθεσινά γεγονότα. Χθες το βράδυ δόθηκε μια μαζική απάντηση στην κυβέρνηση από χιλιάδες εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και νεολαίας. Έστειλαν το μήνυμα ότι ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση θα μείνει στα χαρτιά για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Έστειλαν το μήνυμα ότι οι προβοκάτσιες θα αντιμετωπιστούν. Το προβοκατόρικο σχέδιο της κυβέρνησης να διαλύσει το μαζικό συλλαλητήριο δεν πέρασε. Η ταξική πάλι, κύριε Υπουργέ, θα οξυνθεί. Και αυτό γιατί η εργατική τάξη δεν αποδέχεται να ζει στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση. Δεν αποδέχεται την πολιτική που τσακίζει μισθούς, συντάξεις, που δίνει διαρκώς νέα όπλα στους επιχειρηματικούς ομίλους για να αυξάνουν την εκμετάλλευσή τους, να απολύουν όποτε θέλουν, να απασχολούν όποτε και όσο θέλουν, να αμείβουν όπως θέλουν. Άρα λοιπόν οι απαντήσεις είναι μπροστά. Η ερώτηση αφορά τους 140 εργαζόμενους που με δικαστικές αποφάσεις του ΕΕΦΚΑ είναι στον οργανισμό. 13 από αυτούς, με βάση αρνητικές αποφάσεις, απολύθηκαν παρά την θετική δέσμευση της διοίκησης ότι θα φροντίσει να μην απολυθούν γιατί είναι αναγκαίοι στον οργανισμό. Όμως η απόφαση δυστυχώς ήταν αυτή και στέρισε εργαζόμενους με 17 χρόνια εργασίας να χάσουν τη δουλειά τους και σήμερα να είναι εκτός οργανισμού. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες μέχρι τώρα σε σχέση με τους εργαζόμενους. Έχουν κάνει ήδη πρόταση με μια τροπολογία, την έχουν καταθέσει. Θα την καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, αν έχετε πρόθεση πράγματι να διασφαλίσετε τους εργαζόμενους, θα καταθέσουμε την αιτιολογική έκθεση και την πρόταση, την τροπολογία. Πρέπει να σας πούμε ότι εδώ έχουμε αντιδράσεις και από την ΠΟΣΕΙΚΑ και από την ΑΔΕΔΗ σε σχέση με τις απολύσεις αυτών των εργαζομένων, και επειδή τα πράγματα με τον οργανισμό είναι πολύ δύσκολα σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις, που είναι πάρα πολύ πίσω και συνέχεια αυξάνουν, πιστεύουμε ότι αυτό που κάνατε με την απόλυση αυτών που ήταν και μπροστά στα ΚΙΣΕ βγάζαν συντάξεις, είναι ενάντια στους συνταξιούχους, ενάντια στους εργαζόμενους, και νομίζουμε ότι η διοίκηση ή το Υπουργείο πρέπει να πάρει μέτρα προκειμένου να ξαναγυρίσουν πίσω αυτοί οι εργαζόμενοι, να διασφαλιστούν οι υπόλοιποι για να μην έχουν την ίδια τύχη, έτσι ώστε να υπηρετήσουν τις ανάγκες του οργανισμού. Και το ερώτημά μας βέβαια είναι αυτό. Τι θα κάνετε προκειμένου αυτοί οι εργαζόμενοι να μην χάσουν τη δουλειά τους και βεβαίως να λυθεί νομοθετικά και οριστικά η λύση, να δοθεί λύση για τους υπόλοιπους εργαζόμενους που είναι με αυτή την εργασιακή σχέση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξεκινήσω απαντώντας στο σχόλιο του κυρίου Κατσότη. Ότι κύριε Κατσότη, εδώ στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, και στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο και δι' στην Ευρώπη, έχουμε δημοκρατία. Από αυτά που είπατε, μου δίνετε την αίσθηση ότι είστε έτοιμος για λαϊκή εξέγερση και επανάσταση. Ξέρετε όμως ότι στις δημοκρατίες επικρατούν κανόνες, νόμοι, διαδικασίες, η γνώμη των πολλών. Μέχρι λοιπόν να αποκτήσετε εκείνο το ποσοστό το οποίο θα σας δίνει το δικαίωμα να μιλάτε για επικράτηση του προλεταριάτου, να είστε λίγο πιο προσεκτικός, συνιστό και στις τοποθετήσεις σας και στις εκφράσεις σας, διότι αυτά που λέτε αναντιστοιχούν με την ίδια την κοινωνία, με τους εργαζόμενους, με τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν είναι κοντά σας, δεν σας εμπιστεύονται, διότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα οποία λέτε είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μπαίνω τώρα στην ουσία της απάντησης. Εδώ, κύριε Κατσότη, να πω ότι συμφωνούμε. Συμφωνούμε στην αίσθηση ότι έχουμε την ίδια αγωνία για αυτούς τους εργαζόμενους, όπως θα εξηγήσω. Έχουμε την ίδια ευαισθησία και θέλω να ενημερώσω λίγο το σώμα της Βουλής για τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν αυτή την ομάδα των εργαζομένων, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ, πρώην συμβασιούχων του ΤΕΟΣ ΟΠΑΔ και στη συνέχεια του ΤΕΟΣ ΙΚΑ, οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία από το 2003 δυνάμει δικαστικών αποφάσεων. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εξηγώ. Αυτοί οι άνθρωποι προσλήφθηκαν μέσω συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος STAGE. Οι συγκεκριμένες συμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν αρχικά συμβάσεις μαθητείας, ανανεώνονταν συνεχώς με αποτέλεσμα οι συμβασιούχοι να απασχολούνται για μακρόχρονικό διάστημα σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι συμβασιούχοι αυτοί υποστηρίζουν
ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας και μέσω των ασκηθέντων αγωγών τους ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ετούνταν αφενός να αναγνωριστεί ότι στην πραγματικότητα οι διαδοχικές συμβάσεις τους αποτελούν μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου και αφετέρου να καταβληθούν σε αυτούς οι μισθολογικές διαφορές που προκύπτουν από τη μειωμένη αποζημίωση που λάμβαναν ως οικονομικό αντάλλαγμα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους σε σχέση με τους μονίμους υπαλλήλους. Κατά των πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων επί των άνω αγωγών, οι οποίες υποχρέωναν τον τέος ΟΠΑΔ, καθολικό διάδοχο το οποίο ήταν το τέος ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ο ΝΗΝ ΕΦΚΑ, να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων συμβασιούχων, ασκήθηκε το ένδικο μέσω της έφεσης. Μία εκ των εφετειακών αποφάσεων που εξεδόθη εντός του έτους 2017, να το επαναλάβω κύριε Κατσότη, το 2017 ήταν η με αριθμό 4954/2017, η οποία έκανε δεκτή την έφεση του ΝΗΝ ή ΕΦΚΑ και σε εφαρμογή αυτής προχώρησε στην έκδοση απόφασης περί μη αποδοχής προσφερόμενων υπηρεσιών για 6 από τους ενάγοντες, οι οποίοι εξακολουθούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο φορέα. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, η δίκηση του ΙΕΦΚΑ δεν έχει άλλη επιλογή. Αποτελεί μονόδρομο από παρά να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων. Υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτοί οι απαραίτητοι και ικανοί εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ θα εξακολουθούσαν να παρέχουν την πολύτιμη και πολυετή εμπειρία τους, συνδράμοντας στο απαιτητικό και δύσκολο έργο, όπως πολύ σωστά προσδιορίσατε, έργο του φορέα, του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, η ΕΦΚΑ. Όσον αφορά για το θέμα αν είμαστε έτοιμοι για τη λαϊκή εξάρτηση, ναι, είμαστε έτοιμοι, κύριε Υπουργέ, αυτό πάντα εμείς είμαστε έτοιμοι. Αρκεί ο λαός να αποφασίσει να εξεγερθεί απέναντι σε αυτή την πολιτική σας, της άγριας λιτότητας, των άγριων μέτρων που στηρίζουν το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους. Ούτε εσείς είστε πλειοψηφία, κύριε Υπουργέ. Δεν είστε η πλειοψηφία που παίρνετε αυτά τα μέτρα ενάντια στους πολλούς. Και το αν μας εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι, ναι ή όχι, αυτό θα το δείξει η ζωή, τέλος πάντων. Ποιος τελικά θα φτάσει στο στόχο και ποιος θα μείνει πίσω. Εσείς πάντως τους λίγους εκπροσωπείτε. Όπως και τώρα, επικαλείστε την απόφαση, τη δικαστική απόφαση. Βεβαίως, τα δικαστήρια αποφασίζουν. Με βάση τι? Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που εσείς κάνετε. Άρα λοιπόν εσείς οφείλετε εδώ να λύσετε το θέμα. Και δεν μπορεί να ρίχνετε την ευθύνη στον δικαστή, ο οποίος έχει μπροστά τον νόμο που εσείς ψηφίσατε. Εσείς λοιπόν πρέπει να λύσετε το θέμα και αυτών των εργαζομένων στον οργανισμό, οι οποίοι πράγματι είναι αναγκαίοι, 17 χρόνια δουλειάς και να απολυθούν, έχετε μεγάλες ευθύνες. Μεγάλες ευθύνες. Έχουν αποκτήσει πείρα. Είναι απαραίτητοι, αναγκαίοι στον οργανισμό και σας έχουμε καταθέσει την τροπολογία που οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν κάνει και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έχετε δίκιο. Το 17 πάρθηκε αυτή η απόφαση, πηγαίνοντας ο ΣΥΡΙΖΑ στα δικαστήρια για να μην κάνει αποδεκτή την δουλειά τους. Λοιπόν, έχουν καταθέσει την τροπολογία και στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν την αποδέχτηκε. Την καταθέτουν και σε εσάς, την καταθέσαμε τώρα εδώ, να την δείτε και αν πράγματι εσείς λέτε ότι είναι αναγκαίοι, δεν έχετε παρά με νομοθετική ρύθμιση να λύσετε το θέμα έτσι ώστε οι 140 εργαζόμενοι να παραμείνουν στον οργανισμό. Γιατί εχθές, κύριε Υπουργέ, κάνατε κάποιες εξαγγελίες σε σχέση με, αν θέλετε, με τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Σε επικουρικές συντάξεις. Δόθηκαν αυξήσεις, λέτε. Δεν είναι αυξήσεις καταρχήν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνταξιούχοι. Είναι ένα μέρος από τις άγριες περικοπές που έχουν γίνει σε βάρος των συνταξιούχων τα προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία του ήλιος αποτυπώνουν τις επαναλαμβανόμενες περικοπές στις συντάξεις. Και δεν αφήνουν έξω την δική σας θητεία, τις δικές σας περικοπές όταν είσαστε υπουργός πριν. Από τότε μέχρι τώρα έχουν πετσοκοπεί συνολικά οι συντάξεις των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα
να έχουν σήμερα τη μέση κύρια σύνταξη γύρατος στα 692 ευρώ, του θανάτου 434 και η αναπηρική 487 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Όσον αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει να είσαστε υπερήφανος για την απόδοση. Υπάρχουν σήμερα αρκετά site από συνταξιούχους που περιμένουν 2 και 3 χρόνια, που απευθύνονται σε εσάς ιδιαίτερα, που λένε ότι θέλουμε να γίνει αντιληπτό ότι δεν έχουμε αποδεχτεί την αδιαφορία σας. Και λένε εδώ ότι είχατε δεσμευτεί ότι μέχρι τον Ιούνιο του 20 θα είχατε λύσει το πρόβλημα των εκκρεμμένων συντάξεων. Σας καταγγέλνουν εδώ ότι ακολουθείτε μια τέτοια πορεία, μια αδιαφορία απέναντι σε αυτούς που ζουν σε μια κατάσταση δύσκολη, χωρίς εισόδημα, με μια προκαταβολή σύνταξης η οποία είναι πολύ πίσω από αυτά που δικαιούνται. Και εμείς, επειδή συνδέεται το ζήτημα αυτό, αν θέλετε, με την κατάσταση αυτή, θέλουμε πράγματι για μια ακόμη φορά να πούμε ότι παρά τις δικαστικές αποφάσεις που είπαμε παίρνονται με βάση τον νόμο σας, δεν έχετε παρά εδώ να φέρετε την τροπολογία αυτή που καταθέτουν οι εργαζόμενοι και να λύσετε το πρόβλημα, έτσι ώστε να διασφαλίσετε εδώ να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις των εργαζομένων και οι ασφαλιστές παροχές των ασφαλισμένων στον οργανισμό.